φίλησα ο Παδηλίκη. Δεν νομίζω να μπορεί να πει κάποιος να πει ότι φίλησα φανέλες, έκανα. Εγώ υπήρξα αθλητής στο αεραστεχνικό. Υπήρχε πάντα μια πεποίθηση ότι οι ψηλοί είναι λιγότερο έξυπνοι από τους κοντούς. Οι άνθρωποι που μου κάναν bullying έρχονται και μου χτυπάνε την πλάτη στο δρόμο, έτσι. Κατά με πάντως η πιο δύσκολη αντίπαλη ήταν οι συμπαίχτες μου. Σε ένα pivot που έκανα έπεσα πάνω σε ένα άλλο παιδί και για κακή μου τύχη το παιδί είπα διάσηση. Εγώ τρόμαξα πάρα πολύ, ένιωσα πάρα πολύ άβολα. Γκάλης για την εποχή του ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός γκάρτ. Έμπαινε μέσα στη ρακέτα και δεν χαμπαριάζει από κανένα ψηλό. Έχεις δηλώσει βέβαια ότι είσαι γκαλικός. 100%. Άρα είπε ότι είναι και αριανός. Ήταν και αριανός. Ήταν αριανός και έγινε παναθηναϊκός όταν μεταγράφηκε. Ακριβώς. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήμασταν επαγγελματίες. Οπότε, αν δεν ερχόταν με πρόσταση από τον Παναθηναϊκό και ερχόταν από τον Ολυμπιακό, θα τιμούσα την φανέλα του Ολυμπιακού εξίσου έτσι. Εγώ ήθελα να κερδίζω τους πάντες και από οποιονδήποτε έχανα, στενοχωριόμουν. Διαμαντίδης, Πανούλης, Παπαλουκάς, σε ποιον θα έδινες πάσα για το τελευταίο σουτ, σε ποιον δεν θα ήθελες να μαρκάρεις το τελευταίο σουτ και ποιον θα έβαζες να σουτάρει το τελευταίο σουτ.